έχεις σκοπεί ποτέ με χαρτί? Ή με μαχαίρι ενώ έκοβες το μαρούλι για τη σαλάτα? Ή ενώ καθάριζες κάποιο φρούτο να το φας? Ναι, μη σχολιάσεις, είμαι αρκετά τζαμής άνθρωπος και τα έχω πάθει όλα τα παραπάνω. Όπως φαντάζομαι και εσύ το ίδιο. Για θυμίσου όλες τις φορές που κόπηκες ελαφρά με κάτι. Θυμήθηκες? Ωραία. Και σκέψου τώρα τι κοινό έχουν όλες αυτές οι φορές. Εκτός από το τσούξιμο, τα καντήλια που κατέβασες αβέρτα και τη μάνα σου να φωνάζει ότι για όλα αυτά που παίζεις online παιχνίδια όλη μέρα. Να σε βοηθήσω λοιπόν. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι μέσα στα επόμενα λεπτά το είχες ήδη ξεχάσει και συνέχιζες κανονικά τη δουλειά σου. Γιατί η αιμορραγία σταμάτησε μόνη της. Και αυτό είναι κάτι που γενικά το θεωρούμε δεδομένο ότι θα συμβεί. Έχεις αναρωτηθεί όμως ποτέ ποιος είναι ο μηχανισμός πίσω από αυτή την ικανότητα? Τέμο πετάλια σκέφτεσαι, έτσι? Ναι, σωστά, διαβασμένο σε βρίσκω. Ήξερες όμως ότι αυτά δεν λειτουργούν μόνα τους, αλλά έχουν από πίσω και μία στρατιά φίλους που τα βοηθάνε? Για να δούμε μαζί λοιπόν πώς ακριβώς δουλεύουν. Ας υποθέσουμε ότι έχω κοπεί και τρέχει αίμα. Για το πρώτο πράγμα που είμαστε σίγουροι είναι ότι έχω τραυματίσει κάποιο μικρό αγγείο. Μικρό, έτσι? Όχι καμία μεγάλη φλέβα, θα είχαμε πλημμυρίσει τώρα. Τέλος πάντων, ας πάμε πιο κοντά να δούμε τι συμβαίνει σε μικροσκοπικό επίπεδο στο μικρό μας αγγιάκι. Σε πολύ πολύ γενικές γραμμές, αν ανοίξουμε κάθετα ένα μέσο αγγείο, θα δούμε ότι αποτελείται από τρεις στιβάδες. Η εσωτερική στιβάδα ονομάζεται εσοχυτώνας και εκεί βρίσκονται ενδοθυλιακά κύτταρα που αποτελούν όλη την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το αίμα. Η μεσαία στιβάδα ονομάζεται μέσος χυτώνας και περιέχει μεταξύ άλλων και λίγα μυϊκά κύτταρα. Αυτά βοηθούν στο να ανοίγει ή να κλείνει η διάμετρος του αγγείου όποτε αυτό χρειάζεται. Τέλος, η τρίτη στιβάδα ονομάζεται εξοχυτώνας, ο οποίος σε ένα μεγάλο βαθμό περιέχει κολαγόνο και βοηθάει στη στήριξη του αγγείου πάνω στις γύρω δομές, όργανα, ιστούς κλπ. Προφανώς ένα αγγείο έχει πολύ περισσότερα πράγματα, εγώ όμως τώρα θέλω να κρατήσουμε μόνο τα βασικά για αυτό το βίντεο. Όταν λοιπόν εγώ κόψω το δάχτυλο, το αγγιάκι θα κοπεί και αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι ότι τα τραυματισμένα ενδοθυλιακά κύτταρα θα αρχίσουν να εκρίνουν μια ουσία που έχει ρόλο συναγερμού. Αυτή η ουσία λέγεται ενδοθυλίνη και δουλειά της είναι να πηγαίνει στο μέσο χιτώνα και να τσιγκλάει τα μυϊκά κύτταρα που βρίσκονται εκεί ώστε να σε σταλούν, να σφίξουν δηλαδή. Με αποτέλεσμα το αγγείο να μειώσει τη διάμετρό του και να στενέψει. Αυτό λέγεται αγγειοσυστολή και είναι ένα πρώτο βήμα για να εμποδίσουμε το αίμα να βγει έξω. Σε αυτό βοηθάνε και τα τριγύρω νεύρα που δίνουν εντολή για ακόμα περισσότερη αγγειοσυστολή, ενώ τα μυϊκά κύτταρα των αγγείων έχουν την ιδιότητα να σφίγγουν και μόνα τους, μόνο και μόνο επειδή τα άγγιξε κάτι κατευθείαν και τα τραυμάτισε. Το μαχαίρι, ας πούμε. Κάτι που και πάλι οδηγεί σε αγγειοσυστολή. Όπως πάνω κάτω κάνει και ένα σαλιγκάρι όταν του αγγίζει τις κεραίες και τις μαζεύει. Καλά τα καταφέραμε μέχρι εδώ. Αυτό από μόνο του όμως δεν είναι αρκετό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τώρα σειρά έχει να κλείσουμε και το τραύμα. Εδώ κάπου έρχονται και τα αιμοπετάλια ή αλλιώς τρομβοκύτταρα. Αυτά είναι κυταρικά θραύσματα που κολυμπούν στο αίμα και έχουν το νου τους, μόλις δουν ένα τραυματισμό, να κολλήσουν πάνω του δημιουργώντας ένα θρόμβο, ένα μπάλωμα ουσιαστικά. Για στάσου όμως, γύρνα το λίγο πίσω, πώς ξέρουν και κολλάνε μόνο στα τραυματισμένα ενδοθυλιακά κύτταρα και όχι στα υγιή? Το ξέρουν γιατί τα υγιή εκρίνουν ουσίες όπως το μονοξίδιο του αζότου και οι προσταγλανδίνες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να προσγειωθούν σε εκείνα τα σημεία. Τα τραυματισμένα κύτταρα όμως χάνουν την ιδιότητα να παράγουν αυτές τις ουσίες, οπότε τα αιμοπετάλια μπορούν πλέον ανενόχλητα να κολλήσουν πάνω τους. Κάτι που βοηθάει σε όλο αυτό είναι ότι επιπλέον στο σημείο του τραύματος, τα ενδοθυλιακά κύτταρα εκρίνουν και μία γλυκοπρωτεΐνη που ονομάζεται παράγοντας Von Willebrand. Τα πρώτα αιμοπετάλια που πλησιάζουν μυρίζονται τον παράγοντα Von Willebrand και απλώνουν το καθένα από αυτά ένα χεράκι που λέγεται GP1B, με το οποίο γατζώνονται πάνω του. Μόλις το κάνουν αυτό, συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Τα αιμοπετάλια αρχίζουν και αλλάζουν σχήμα. Και κοίτα, αυτή η πίεση και η αλλαγή σχήματος τα κάνει να εκρίνουν κάτι. Αυτές είναι ουσίες που βοηθούν ακόμα περισσότερο στη συστολή των αγγείων, όπως είναι η σερωτονίνη, ή ουσίες που φωνάζουν κι άλλα αιμοπετάλια να έρθουν να βοηθήσουν, όπως το ADP, ή ακόμα και ουσίες που κάνουν και τα δύο, όπως η θρομβοξάνη α2 και ασβέστιο. Αυτό θα μας χρειαστεί αργότερα όμως.
Fun fact! Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες για τον α ή β λόγο δεν θέλουμε να συμβεί αυτή η διαδικασία και να δημιουργηθούν θρόμβοι. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε διάφορα φάρμακα, γνωστά και ως αντιθρομβωτικά. Το πιο διάσημο από αυτά και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό ήταν η γνωστή σε όλους ταπεινή ασπιρίνη, η οποία εμποδίζει την παραγωγή θρομβοξάνης α2 και επομένως το κάλεσμα των αιμοπεταλίων και τη δημιουργία θρόμβου. Τώρα χωρίς την παρουσία ασπιρίνης, η θρομβοξάνη α2 φυσικά λειτουργεί κανονικά. Ακούγοντας λοιπόν το σήμα κινδύνου από αυτήν και το ADP, τα υπόλοιπα αιμοπετάλια που τυχαίνει να περνάνε από εκεί ενεργοποιούνται και έρχονται να βοηθήσουν. Εδώ θέλω να θυμάσαι κάτι. Τα αιμοπετάλια σε φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορούν να κολλήσουν το ένα με το άλλο μεταξύ τους. Και αυτό είναι λογικό, έτσι? Για φαντάσου να κολλούσαν τυχαία εκεί που κολυμπούσαν μέσα στο αίμα, θα έφτιαχναν παρέες και θα σφήνωναν σε μικρά ή και μεγαλύτερα αγγεία, με αποτέλεσμα το αίμα να μην μπορεί να περάσει. Και δεν θα είχαμε καλή κατάληξη. Εγκεφαλικά, εμφράγματα, πνευμονικές εμβολές, κατάλαβες. Αφού λοιπόν τα αιμοπετάλια δεν μπορούν να κρατηθούν χεράκι-χεράκι μεταξύ τους, πώς θα κολλήσουν με τα αιμοπετάλια που είναι ήδη στο σημείο του τραύματος για να τα ενισχύσουν? Δες εδώ τι γίνεται. Μέσα στο αίμα κυκλοφορεί πάντα μια γλυκοπρωτεΐνη που λέγεται ινοδογόνο. Φαντάσου τη σαν κλωστή. Τα αιμοπετάλια που είναι ήδη κολλημένα στον παράγοντα Von Willebrand της πληγής απλώνουν ένα άλλο χεράκι που λέγεται GP2B3A και με αυτό αρπάζουν το ινοδογόνο. Πρόσεξε! Μόνο τα ενεργά αιμοπετάλια του ενδοθυλίου έχουν το δικαίωμα να το ξεκινήσουν αυτό. Έτσι, τα αιμοπετάλια που έχουν έρθει να βοηθήσουν ενεργοποιούνται και αυτά και κάνουν το ίδιο, πιάνοντας και αυτά το ινοδογόνο από την άλλη μεριά με τα δικά τους χεράκια GP2B3A. Όλο αυτό μέχρι εδώ ονομάζεται πρωτογενής αιμόσταση. Τέλεια! Η πληγή όσο πάει και μπαλώνεται. Όμως, να, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Οι κλωστές με τις οποίες κρατιούνται χέρι-χέρι τα αιμοπετάλια, το ενοδογόνο δηλαδή, δεν είναι και πολύ σταθερές και υπάρχει κίνδυνος να κοπούν κάποια κομμάτια από το μπάλωμα. Αυτό είναι κακό, γιατί όχι μόνο θα μας καταστρέψει τη δουλειά που κάναμε ως τώρα, αλλά θα βρεθούμε με ελεύθερες παρέες αιμοπεταλίων που θα κολυμπούν στο αίμα, με αποτέλεσμα, όπως είπα και πιο πριν, να σφινώσουν οπουδήποτε. Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, θα χρειαστούμε μία έξτρα προστασία, ένα χοντρό δίχτυ αν θες, το οποίο θα το ρίξουμε πάνω στο μπάλωμά μας, ώστε να το κάνουμε πιο σταθερό. Το δίχτυ αυτό λέγεται ινόδες ή αλλιώς ενεργός παράγοντας 1 και φτιάχνεται με βάση τις κλωστές του ινοδογόνου, το οποίο είναι ο ανενεργός παράγοντας 1. Τώρα, προκειμένου να φτιάξουμε γρήγορα το ινόδες για να κλείσει η πληγή πριν χάσουμε πολύ αίμα, πρέπει να μαζέψουμε πολλούς φίλους να βοηθήσουν. Δες εδώ τι θα γίνει! Η επιφάνεια του μπαλώματος που φτιάξαμε μέχρι στιγμής με τα αιμοπετάλια έχει αρνητικό φορτίο. Μέσα στο αίμα τώρα κολυμπάει σχεδόν κοιμισμένη μία πρωτεΐνη που ονομάζεται ανενεργός παράγοντας 12. Ο παράγοντας 12, πέφτοντας πάνω στο αρνητικό φορτίο του μπαλώματος, ξαφνικά ξυπνάει, γίνεται ενεργός δηλαδή, και τον πιάνει αμόκ. Θέλει να βοηθήσει ο καημένος, αλλά είναι μόνος του. Τι να πρωτοκάνει, χρειάζεται βοήθεια. Έτσι βρίσκει ένα φίλο του που κολυμπάει και αυτός κοιμισμένος μέσα στο αίμα, ο οποίος λέγεται ανενεργός παράγοντας 11. Και τον ξυπνάει, τον κάνει δηλαδή ενεργό. Και δες εδώ το κόλπο. Δεν βρίσκει μόνο έναν παράγοντα 11, αλλά πολλούς. Για χάρη του βίντεο, ας πούμε 2. Στην πραγματικότητα βέβαια είναι πολύ περισσότεροι. Τέλος πάντων, οι δύο πλέον ενεργοί παράγοντες 11 πάνε και ενεργοποιούν ο καθένας τους 2 ακόμα φύλους που λέγονται παράγοντες 9. Αυτό θα πει ότι έχουμε 4 παράγοντες 9. Οι ενεργοποιημένοι παράγοντες 9 μαζί με τους παράγοντες 8, που θα δούμε παρακάτω πώς προέκυψαν, και μαζί με το ασβέστιο που έχει εκρηθεί προηγουμένως από τα αιμοπετάλια, γνωστό και ως παράγοντας 4, όλοι μαζί πάνε να ειδοποιήσουν και άλλους φίλους να βοηθήσουν. Και εδώ μια μικρή παύση να εξηγήσω κάτι. Μέχρι αυτό το σημείο, η διαδικασία ονομάζεται ενδογενής οδός. Γιατί? Γιατί όλοι οι παράγοντες που αναφέραμε ως τώρα ήρθαν μέσα από το αίμα. Ενδογενής οδός? Όχ, αυτό σημαίνει ότι έχουμε και εξωγενή οδό. Χαίρομαι που το ρωτάς και ναι, έχουμε και εξωγενή οδό. Βλέπεις, είναι ανάγκη να σιγουρέψουμε ότι το μπάλωμά μας θα είναι πολύ σταθερό. Οπότε χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα ινόδους. Και όσοι περισσότεροι δουλεύουν, τόσο καλύτερα. Έτσι, τα τραυματισμένα ενδοθυλιακά κύτταρα εκρίνουν και αυτά με τη σειρά τους μία πρωτεΐνη που ονομάζεται ιστικός παράγοντας ή αλλιώς παράγοντας 3. Ο παράγοντας 3 λοιπόν πάει και ξυπνάει κάτι άλλες πρωτεΐνες που λέγονται παράγοντες 7. Ας πούμε ότι και εδώ ο ένας παράγοντας 3 ξυπνάει από δύο παράγοντες 7.
Ως εδώ αυτό ονομάζεται εξωγενείσοδος και λέγεται έτσι γιατί ο παράγοντας 3 δεν έρχεται μέσα από το αίμα, αλλά βγαίνει από το τείχωμα των αγγείων. Έπειτα ο παράγοντας 3 μαζί με τους δύο ενεργοποιημένους παράγοντες 7 πάνε στην ενδογενή οδό και ενεργοποιούν περισσότερους παράγοντες 9. Ας πούμε ότι ο κάθε παράγοντας 7 με τη βοήθεια του 3 ενεργοποιεί άλλους 2 από τους παράγοντες 9. Έτσι ως τώρα έχουμε συνολικά 8 παράγοντες 9. Αλλά ο 3 και οι 7 μαζί δεν κάνουν μόνο αυτό. Οι ίδιοι βρίσκουν μία ακόμα κοιμισμένη πρωτεΐνη που λέγεται ανενεργός παράγοντας 10, τον οποίο και ενεργοποιούν. Και αν ο κάθε παράγοντας 7 με τη βοήθεια του 3 ενεργοποιεί από 2 παράγοντες 10, τότε συνολικά θα έχουμε 4 παράγοντες 10. Πρόσεξε τώρα! Στο σημείο αυτό η ενδογενής οδός έρχεται να βοηθήσει. Θυμάσαι που σου είπα πριν ότι οι παράγοντες 8, 9 και 4 ετοιμάζονται να καλέσουν και άλλους φίλους για βοήθεια? Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι που καλούν είναι περισσότεροι παράγοντες 10, σαν αυτούς που ενεργοποιήσαμε ήδη από την εξωγενή οδό. Αν ο κάθε ένας από τους 8 παράγοντες 9 με τη βοήθεια των φίλων του ξυπνήσει από 2 παράγοντες 10, τότε θα καταλήξουμε με 16 παράγοντες 10 από τη μεριά της ενδογενούς οδού. Συν οι 4 που έχουμε ήδη από την εξωγενή οδό, σύνολο μαζέψαμε 20 παράγοντες 10. Οι παράγοντες 10, μαζί με τη βοήθεια ενός φίλου που λέγεται παράγοντας 5 και μαζί με το ασβέστιο, όλοι μαζί πάνε και βρίσκουν μία άλλη πρωτεΐνη, η οποία λέγεται προθρομβίνη ή αλλιώς ανενεργός παράγοντας 2. Και ας πούμε ότι ο καθένας από τους 20 παράγοντες 10 ενεργοποιεί 2 προθρομβίνες. Αυτό θα πει ότι θα πάρουμε σύνολο 40 προθρομβίνες. Μόλις ενεργοποιηθούν οι ανενεργοί παράγοντες 2, οι προθρομβίνες μας, αλλάζουν όνομα και ονομάζονται θρομβίνες ή θρομβίνοι στον ενικό. Τι κάνει τώρα αυτή? Η θρομβίνη θα πάει να πιάσει όσα αδέσποτα εινοδογόνα βρει στο αίμα, τις κλωστές που λέγαμε και πριν, και θα αρχίσει να τα ενώνει μεταξύ τους και να φτιάχνει σκοινιά. Αυτό το σκοινί είναι το εινόδες μας, ή αλλιώς ο ενεργός παράγοντας 1, και είναι η βάση με την οποία θα φτιαχτεί το τελικό δίχτυ. Ωραία μέχρι εδώ! Η θρομβίνη δεν επαναπαύεται όμως, ταυτόχρονα η ίδια γυρνάει πίσω και ενεργοποιεί και άλλους παράγοντες όπως ο 5, ο 7, ο 11 και ο 8, ώστε να ξυπνήσουν ακόμα περισσότεροι από τους επόμενους. Έπειτα με τη βοήθεια του ασβεστίου ξυπνάει μία ακόμα πρωτεΐνη που λέγεται παράγοντας 13. Και επειδή είπαμε ότι έχουμε 40 θρομβίνες, αν η κάθε μια από αυτές ξυπνήσει 2 παράγοντες 13, θα πάρουμε 80 από αυτούς. Αυτοί λοιπόν πάνε και πλέκουν μεταξύ τους όλα αυτά τα σκοινιά του εινόδους, φτιάχνοντας έτσι το δίχτυ μας. Συνοπτικά λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται περίπου έτσι. Αυτή είναι η ενδογενής οδός, αυτή είναι η εξωγενής οδός, ενώ από το σημείο που ενώνονται για να ξυπνήσουν τον παράγοντα 10 και κάτω, λέγεται κοινή οδός. Και το ασβέστιο σε ποια ομάδα ανήκει? Το ασβέστιο δεν ανήκει σε καμία ομάδα, γιατί βοηθάει σε αρκετά σημεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πασπαρτού. Τέλος, όλο αυτό το πανηγύρι με όλους τους παράγοντες μέχρι και το εινόδες ονομάζεται καταράκτης της πήξης του αίματος και αποτελεί τη δευτερογενή αιμόσταση. Συνήθως τα βιβλία θα το δεις γραμμένο κάπως έτσι. Μη σε τρομάζει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα, μπορεί να έχεις αναρωτηθεί γιατί το αίμα πίζει μέσα σε ένα γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα. Γιατί το γυαλί, όπως και το αρχικό μπάλωμα των αιμοπεταλίων, έχει αρνητικό φορτίο στην επιφάνειά του. Έτσι, ο παράγοντας 12 ξυπνάει και πυροδοτούνται οι ενδογενείς και η κοινή οδός του καταράκτη, κάνοντας συνόδους θρόμβους. Μόνο οι ενδογενείς και η κοινή όμως. Η εξωγενής δεν μπορεί να ξεκινήσει, αφού ο παράγοντας 3 που την πυροδοτεί εκρίνεται από τα τραυματισμένα ενδοθυλιακά κύτταρα, τα οποία δεν υπάρχουν στο δοκιμαστικό σωλήνα. Τέλος πάντων. Ωραία, επιτέλους η πληγή έκλεισε. Κάποια στιγμή όμως, αφού θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά, θα πρέπει να διαλυθεί αυτό που φτιάξαμε. Δεν θα μείνουμε και με τον μπάλωμα για πάντα. Άλλωστε, αν το αφήσουμε εκεί, αυτό θα συνεχίσει να χτίζεται προς τα πάνω με περισσότερο εινόδες, μέχρι που στο τέλος θα μας φράξει και το αγγείο. Και δεν το θέλουμε αυτό. Εδώ λοιπόν ξεκινάει και το τελευταίο στάδιο που ονομάζεται εινοδόληση και κατά τη γνώμη μου είναι το πιο εύκολο από όλα. Κοίτα τι γίνεται! Τα ενδοθυλιακά κύτταρα εκρίνουν πάντα στο αίμα μία πρωτεΐνη που λέγεται ιστικός ενεργοποιητής πλασμινογόνου, ακόμα και αν δεν έχουμε τραύμα. Στην περίπτωση όμως που έχουμε, τις επόμενες μέρες μετά από τον τραυματισμό, ο ιστικός ενεργοποιητής εκρίνεται με αργό ρυθμό σε μεγαλύτερη ποσότητα. Στο διάστημα αυτό, οι παράγοντες μαζί με τα αιμοπετάλια έχουν κάνει ήδη τον μπάλωμά μας και έχουν κλείσει το τραύμα.
Τώρα, μόλις ο ιστικός ενεργοποιητής φτάσει σε μία επαρκή ποσότητα και μόνο όταν υπάρχει εκεί γύρω και ινώδες, έχει την ικανότητα να ξυπνάει μία άλλη πρωτεΐνη που κολυμπάει και αυτή μόνιμα κοιμισμένη μέσα στο αίμα, η οποία ονομάζεται πλασμινογόνο. Μόλις το πλασμινογόνο ξυπνήσει, αλλάζει όνομα και λέγεται πλασμίνη. Και η πλασμίνη είναι πολύ ευέξαπτη. Δεν χαίρεται καθόλου που της χάλασαν τον ύπνο. Και ποιος φταίει? Το ινώδες βέβαια. Αν δεν ήταν αυτό, ο ιστικός ενεργοποιητής δεν θα την ξυπνούσε. Τώρα θα δει τι έχει να πάθει. Πάει λοιπόν στο μπάλωμα, το θρόμβο μας, και αρχίζει να τρώει το ινώδες, μέχρι που το διαλύει όλο. Στο τέλος, τα μόνα που μένουν είναι διάσπαρτες κλωστές ινωδογόνου σαν αυτό που είχαμε στην αρχή και διάφορες πρωτεΐνες όπως τα D-dimers, σαν μοναδική μαρτυρία ότι εκεί κάποτε ήταν ένας θρόμβος που εμπόδιζε το αίμα να βγει έξω από το τραύμα. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν χτυπήσεις, μετά από μερικές μέρες το καπάκι της πληγής πέφτει μόνο του. Αν βέβαια στο μεταξύ δεν το έχεις ξύσει εσύ. Αυτά τα λίγα λοιπόν, για να έχεις μία γενική ιδέα σε τι μπελαλίδικη δουλειά βάζεις στον οργανισμό σου κάθε φορά που τραυματίζεσαι έστω και ελαφρά. Νομίζω ότι χρωστάς ένα τεράστιο ευχαριστώ τόσο στα αιμοπετάλια όσο και στον κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά που συνεννοούνται μεταξύ τους ώστε να τα στερεώσουν στο τέλος με το ινώδες και έτσι να μην αφήσουν το αίμα σου να δραπετεύσει όλο από μία πληγή. Αν άντεξες μέχρι αυτό το σημείο και αν λύθηκαν κάποιες απορίες, μπορείς πριν φύγεις να αφήσεις ένα like, να κάνεις ένα share ή ένα subscribe, ενώ αν είσαι πολύ περίεργος και θες να δεις και άλλο υλικό από το Human Nature, μπορείς να κάνεις like στο Facebook ή αν θα ήθελες να μάθεις διάφορα random ιατρικά facts, μπορείς να κάνεις follow στο Instagram. Και μην ξεχνάς, το βίντεο αυτό για μία ακόμα φορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση. Δεν μπορεί, είπα. Κάτω τα χέρια από την ασπιρίνη. Έτσι, μπράβο. Anyway, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Stay tuned!